Την ικανοποίησή της εξέφρασε δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μιλώντας στην κάμερα του Start για τα όσα άφησε η επίσκεψη της Πρόεδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννας Αγγελοπούλου, στην Κέρκυρα. Ο ήχος της επίσκεψης αυτής είναι θετικός, όπως όλοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήσασταν παρόντα, νομίζω ότι αυτό το εισπράξατε. Ήταν λιτές, σοβαρές και με ουσία και περιεχόμενο οι συναντήσεις που έγιναν, όπως πρέπει για την περίσταση. Αυτό που τονίσαμε εμείς είναι ότι θέλουμε οι εκδηλώσεις που θα γίνουν να αποδώσουν σεβασμό, φόρο τιμής στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας, τους διάσημους, τους γνωστούς, τους ήρωες, αλλά και τους λιγότερο διάσημους και αναγνωρίσιμους που συνέβαλαν και αυτοί, να αναδείξουμε προσωπικότητες. Αλλά πέρα από αυτό, μία αναφορά στο παρελθόν, μία ιστορική μνήμη, ώστε τα ιστορικά γεγονότα να τα μεταλαμπαδεύσουμε και να τα μάθουν και οι επόμενες γενιές και οι νεότεροι, όλα αυτά να πάρουμε από όλα αυτά μαθήματα και διδάγματα, ώστε να τα βάλουμε σε μία προοπτική του μέλλοντος και να μας ωφελήσουν για το παρόν και για το μέλλον. Δηλαδή, πώς τοποθετούμε την Κέρκυρα, την Ελλάδα, τη χώρα μας στον επόμενο αιώνα, με βήματα βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομικής πρόοδου, ευημερίας, αλλά και ενημέρωσης και παιδείας, πραγματικής παιδείας των πολιτών και των νέων παιδιών κυρίως, που αυτά είναι η ελπίδα και η δύναμη για το μέλλον. Τονίσαμε βεβαίως ότι προεξέχοντα ρόλο, κυρίως για εμάς τους Κερκυραίους, που είναι γέννημα θρέμα, είναι η ανάδειξη της μεγάλης προσωπικότητας του πρώτου κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια, ενός αγνού πατριώτη, μιας εμβληματικής και ιστορικής προσωπικότητας, ενός εφιέστατου πολιτικού και διπλωμάτη και του πρεσβευτή, του πρώτου ίσως, του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Με όλους τους φορείς που ήδη η τοπική επιτροπή που έχει συσταθεί έρχεται καθημερινά σε επαφή με όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται, όποιες άλλες λοιπόν προτάσεις προτείνουμε εμείς προς την Κεντρική Επιτροπή, τις θεωρούμε πολύ σημαντικές και ότι φωτίζουν πτυχές της ελληνικής επανάστασης ή δίνουν αυτό που θέλουμε, την προοπτική για το μέλλον, θα αξιολογηθούν και αυτές και θα γίνουν αποδεκτές. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, η χρηματοδότηση που θα προέλθει από την Κεντρική Επιτροπή δεν θα μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις προτάσεις, γιατί αφορά και όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Τις υπόλοιπες λοιπόν, ο Δήμος, σε συνεργασία με τοπικές συνέργειες και συνεργασίες και με άλλους φορείς, θα κοιτάξουμε τις σημαντικότερες από αυτές να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος ή να συμβάλλουμε και εμείς στη χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.